Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Αστυνομική επιχείρηση. Είχαμε τα ξημερώματα στην Πανεπιστημιούπολη, του Ζωγράφου, μετά από τον μπαράζ εμπρησμών, θυμίζουμε, οχημάτων στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι σε δωμάτια της φοιτητικής εστίας, όπου και εντοπίστηκαν ρόπαλα, κράνη, μπουκάλια για μολότοφ, βομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα, ενώ προσήχθησαν άντρας και γυναίκα αλλοδαποί, καθώς και ένας ακόμη Έλληνας που δεν είχαν και οι τρεις καμία σχέση με τον πανεπιστημιακό χώρο. Επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων είχαμε το απόγευμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών, καθώς και στο Βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που τελεί υποκατάληψη με πληροφορίες για 45 τουλάχιστον προσαγωγές. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν με αφορμή προσπάθεια κάποιων να αφαιρέσουν τις λαμαρίνες που βρίσκονται περιμετρικά της υποανέγερση βιβλιοθήκης. Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προκατακτικής δικογραφίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου και ειδικότερα στις φοιτητικές εστίες, με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας σε συνέχεια και των καταδρομικών εμπριστικών επιθέσεων που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν από την αστυνομία, την επιχείρηση συνέδραμε το επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ στο επιχειρησιακό σκέλος από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, όποια και δράση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, καθώς και δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης. Πραγματοποιήθηκαν τρεις προσαγωγές, δύο αλλοδαποί και ένας Έλληνας, που δεν είχαν σχέση με τον πανεπιστημιακό χώρο, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 27 κενά μπουκάλια μπύρας, 11 ρόπαλα, 4 χειροβομβίδες κρότου λάμψης, 2 χημικές χειροβομβίδες δακρυγόνου, 5 κράνη, αντιασφυξιογόνος μάσκα, 2 κουκούλες full face, λάπτοπ, μικροκάμερα, καμένη ελληνική σημαία, γάντια, πανό και πλήθος από χειρόγραφες σημειώσεις και έντυπα αναρχικού περιεχομένου. Κάνουμε μια προανάκριση προκειμένου να διαπιστώσουμε αν κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην πρόσφατη επίθεση βρίσκονταν στον χώρο του Πανεπιστημίου και αν κάποια από τα όργανα τα οποία χρησιμοποίησαν βρίσκονταν στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τώρα τελευταία, το Γη Σαριανή και του Ζωγράφου εφορμούν άτομα από εκεί μέσα και τα κάνουν γάζα. Οι πολίτες της περιοχής είναι ανήσυχοι για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, που προκαλούν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες. Εκεί στην Πανεπιστημιούπολη, επειδή είναι ο δρόμος που περνάμε, όλο αυτό το πράγμα γίνεται. Όλοι οι εμπρισμοί, όλο βγαίνουν και ρίχνουν. Τι φταίνε τα αυτοκίνητα του κόσμου, τι φταίνε οι ζωές μας. Εδώ απέναντι ήμουν, θα και εγώ μας. Αν η πυροσβεστική δεν ερχόταν αμέσως, η πολυκατοικία ήταν έτοιμη να καεί. Ήδη εδώ είδατε το παντζούρι που καεί. Και ελπίζω να μην τα κάνουν αυτά που κάνουν στην ώρα που είναι τα παιδιά εδώ τουλάχιστον. Το τρισχυρότερο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Τι να πω ρε παιδιά, την επανάστασή τους κάνουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Τα αυτοκίνητα τα κάψανε όλα και κοντεύουν και τα σπίτια. Ζούμε τον δρόμο κάθε μέρα γιατί μένουμε εδώ πολύ κοντά. Όπως βλέπετε εδώ είναι παιδική χαρά. Έχει τύχει να έχουμε έρθει στην παιδική χαρά απόγευμα και να γίνονται επεισόδια και να τρέχουμε τα παιδιά να κλαίνε. Να, κοίτα εδώ. Ένα, δύο και άλλο από εκεί πέρα. 10 από εκεί. Αυτό κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται. Το έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι κανονικότητα πια. Όπως τονίζεται από την αστυνομία, οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, αποσκοπώντας την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται η υπόθεση των email Ελλήνων του εξωτερικού που διέρευσαν με την επιστολική ψήφο. Τόνισε η Νίκη Κεραμέως. Οι πολιτικές κόντρες για το θέμα συνεχίζονται έπειτα από την απόσυρση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και τις παρετήσεις που ακολούθησαν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βάλουν κατά του Μεγάρου Μαξίμου και της Υπουργού Εσωτερικών. Η πολιτική αντιπαράθεση μένεται με αφορμή τη διαρροή email κατοίκων του εξωτερικού και στον απόϊχο της απόσυρσης της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου από το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τις παρετήσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας για την ίδια υπόθεση. Η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, που δέχεται τα πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα ως προς την επιστολική ψήφο, αλλά αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά την επιστολική ψήφο. Γιατί το λέω. Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε 8 μήνες
πριν καν ψηφιστεί η επιστολική ψήφος. Τι ακριβώς μου αποδίδουν τα κόμματα? Ότι πότε, ότι το μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών, δηλαδή Μάιο και Ιούνιο, πού ήμουν εγώ? Ήμουνα πρώτα υπουργός παιδείας και εν συνεχεία υποψήφια βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορύδη από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Σταυριανουδάκης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη με την παραίτησή του και οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές για το θέμα. Οι έρευνες θα διεξαχθούν. Ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου έκανε τη δική του έρευνα. Ναι. Η έρευνα αυτή ανέδειξε τις ευθύνες. Οι ευθύνες ανελήφθησαν σε πολιτικό επίπεδο, οδήγησαν σε παραιτήσεις. Πρακτικά λοιπόν βλέπετε ότι όταν γίνεται κάτι κακό, ο Πρωθυπουργός ενεργεί. Από την έρευνα του Μεγάρου Μαξίμου προέκυψε ότι τα email δόθηκαν το 2023 από συνεργάτη του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη στον Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και από εκείνον στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν άμεση. Δεν είναι αυτό που ονομάζουμε πριν είδα το βίντεο. Ναι. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Είναι ένα προσωπικό δεδομένο το email μας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το email μας είναι κάτι το οποίο είναι πιο γνωστό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση, θέτοντας ζητήματα εν ώψη και των ευρωεκλογών. Υπάρχουν άλλοι 41 υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας που θα κατέβουν σε εκλογές 80-90 μέρες. Έχουν και αυτοί τα email. Έχουν και αυτοί τα προσωπικά δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτών. Τι κάνει κύριε Κεραμέως? Θα απολογηθεί? Θα λογοδοτήσει γι' αυτό? Είναι η πολιτική προϊστάμενη του πιο ευαίσθητου Υπουργείου της χώρας μας. Η παραβατικότητα λοιπόν της κυρίας Ασημακοπούλου έγκυται σε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι την ίδια στιγμή που το Υπουργείο έδινε την ενημέρωση στους ομογενείς, πριν ένα ή δύο λεπτά έφυγε το πολύ συγκεκριμένο email της κυρίας Ασημακοπούλου. Επιβεβαιωνόμαστε για την επιστολική ψήφο, γι' αυτό δεν την ψηφίσαμε, σχολίασε το ΚΚΕ. Ενώ η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι τίθεται πλέον και επίσημα μείζον θέμα με την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας λόγω ακριβώς της εμπλοκής του αρμόδιου Υπουργείου. Οι πολιτικές ευθύνες αγγίζουν τόσο τον προηγούμενο όσο και τον ίν Υπουργό Εσωτερικών, αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Εκτός συνόρων περνάμε τώρα. Με φωτιές, μολότοφ και μπογιές στις κάλπες εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία που ξεκίνησε από χθες στην Ρωσία και τις κατεχόμενες περιοχές και ολοκληρώνεται αύριο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που δεν έχει βέβαια λόγο να ανησυχεί για την επανεκλογή του, επέριψε ευθύνες στους Ουκρανούς για όσα γίνονται, ενώ την ίδια ώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Όλαφ Σόλτς και ο Ντόναλντ Τούσκ έστελναν μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Μια γυναίκα έβαλε φωτιά σε παραβάν εκλογικού κέντρου στη Μόσχα. Μια άλλη εκτόξευσε βόμβα μολότοφ έξω από κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Ένα εκλογικό τμήμα βομβαρδίστηκε στη Χερσόνα. Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το σύστημα ασφαλείας περιφέρειας στη Σιβηρία. Ενώ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις ψηφοφόροι έριξαν μπογιά μέσα στην κάλπη. Κάπως έτσι κυλούν οι εκλογές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ρωσία και στις κατεχόμενες περιοχές στην Ουκρανία. Ο αδιαφιλονίκητος νικητής Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να δώσει το καλό παράδειγμα, ψηφίζοντας ηλεκτρονικά on camera, και ρίξε στο Κίεβο τις ευθύνες για όσα κακώς κείμενα συμβαίνουν στη διαδικασία. Ο Ρώσος Πρόεδρος προειδοποίησε τους Ουκρανούς με αντίπεινα. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Θέλοντας να στεφθεί απόλυτος ηγέτης, επιθυμεί να λάβει ποσοστό άνω του 80%. Unpredictability is very much a feature of life now in Russia. But that does not apply to elections. The political system here is built around one man, Vladimir Putin, and the Kremlin tightly controls that system, including elections. So Mr. Putin's re-election is not in doubt. Μακρόν, Σόλτς και Τούσκ έστειλαν μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία. Le moment est grave. C'est une époque nouvelle qui s'ouvre et nous serons au rendez-vous. Et le fait que nous soyons en ce jour tous les trois unis, déterminés, avec la même lucidité sur la situation en Ukraine et résolus à ne jamais laisser gagner la Russie et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout est une force.
pour nous, nos peuples, notre sécurité et notre Europe. Ο Αντώνιο Ταγιάννη παρουσιάστηκε αντίθετος με κάθε σενάριο αποστολής νατοϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα το Κίεβο εξαπολύει επιθέσεις στο Μπελγκορότ αλλά και σε ρωσικές υποδομές, χτυπώντας μεταξύ άλλων και δηληστήριο. Στην Οδυσσό, τουλάχιστον 20 άτομα σκοτώθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση. Ο κύριος Δρόγος, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής, είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Δρόγο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Αμφίροπη η εκλογική μάχη στη Ρωσία, ε! Πρώτα απ' όλα δεν είναι εκλογές με την Είναι λίγο παραδία αυτό το πράγμα, έτσι όπως εξελίσσεται. Μέχρι το Βλαδιβοστόκ στην Ανατολή, γι' αυτό και είναι και τρεις ημέρες. Έτσι υπάρχουν και διαφορές στις ώρες και οι ώρες έχουν διάφορες ζώνες στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτά εδώ και τώρα που για να βάλουν και μετά τα όσα γίνονται. Ιδιαίτερα, Βαγγέλη, δεν έχει τονιστεί τελευταία ότι έχουν μεγάλες ζημιές υποστεί τα διελιστήρια, 9 κορυφαία διελιστήρια της Ρωσίας από τα ουκρανικά ντρόνους. Εδώ δεν τα λένε στην Ελλάδα αυτά τόσο πολύ, γιατί υπάρχει γνωστή θέση. Εμείς εδώ τα λέμε. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τις ζημιές είναι τεράστιες και αυτό πλήττει και την οικονομία της Ρωσίας, βέβαια και τη διαδικασία του αργού πετρελαίου στα διελιστήρια και όχι μόνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι έχουν καταφέρει και μέσω εκλογών. Επίσης αυτό δεν έχει. Έχουν περάσει φιλοουκρανικές δυνάμεις από τα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας μέσα στην περιοχή της επαρχίας Μπελγκορότ και της επαρχίας Κούρσκ, με αποτέλεσμα να γίνονται κάποιες μάχες, καταλήψεις χωριών για λίγο και να ξαναγυρίσουν οι φιλοουκρανοί αντάρτες πίσω. Άρα και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν δεν έχει αντίπαλο, δεν το συζητώ, γιατί τώρα αυτή προφανώς πέμπτη θητεία να την κερδίσει, με ό,τι αυτό βέβαια σημαίνει, αλλά και βλέπω ότι σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του και αυτό και ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρόεδρος, ο Μετβέντεφ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή απειλούν τη Δύση με χειροτρόπους. Γι' αυτό και η Δύση αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σε ενέργειες αρκετά σημαντικές. Μία από αυτή είναι η λεγόμενη του τριγώνου της Βαϊμάρης χθες, δηλαδή της πολωνικής ηγεσίας του Άντρεϊ Ντούντα, δηλαδή Ντόναλντ Τούσκ και των κρύων Σόλτς και Μακρόν, σχετικά με την ετοιμότητα της Δύσης ανεξαρτήτως εξελίξεων, όπως είπαν και οι ΗΠΑ, δηλαδή βοήθεια στην Ουκρανία μέχρι τέρμα. Είδα γροθιές χθες. Αν δεις τις φωτογραφίες, οι τρεις ηγέτες υποστηρίζουν ένας τον άλλον με γροθιές ότι πάμε μέχρι τέρμα. Και ο κ. Μακρόν, τον οποίο δεν θεωρώ άνθρωπο ανόητο, γιατί κάποιοι πάνε να τον κάνουν τώρα ανόητο, είπε αυτά τα οποία είναι δεδομένα. Δηλαδή ότι η Ευρώπη. Τι έχει στο μυαλό του ακριβώς, κύριε Δρούγο, ο Γάλλος Πρόεδρος, πού το πάει και πόσο εύκολο είναι να πετύχει το στόχο του? Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη προετοιμασία. Να τα πούμε αυτά τα πράγματα, έστω και αν είναι οπωσδήποτε αρκετά πολύ σοβαρά μάλλον. Τι εννοώ προετοιμασία? Κάποιες χώρες, μάλιστα μπορώ να σου πω ότι πριν από 3 ώρες είχα email από Φιλανδία, από αναλυτή στη Φιλανδία, ο οποίος λέει ότι η κυρία Βαλτόνεν, η υπουργός εξωτερικών της Φιλανδίας, είπε αυτή τη στιγμή ότι ο κ. Μακρόν αυτά που λέει είναι σοβαρά. Και δεν θα πρέπει να τα αποκλείσουμε και ότι η Φιλανδία και η Σουηδία και άλλες βόρειες χώρες δεν αποκλείουν την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων μαζί με τη Γαλλία ή την Τσεχία ή κάποιες άλλες χώρες στην Ουκρανία, αν τυχόν βέβαια η Ρωσία προχωρήσει αυτές τις σκληρές επιθέσεις και αν τυχόν η Ουκρανία εξακολουθήσει να έχει προβλήματα στα πυρομαχικά της. Βέβαια, όπως ξέρεις, Βαγγέλη, τα παρακολουθείς, μέσα στην εβδομάδα οι ΗΠΑ έδωσαν άλλο ένα ειδικό πακέτο 300 εκατομμυρίων δολαρίων με πυραυλικά συστήματα, με αντιαρματικά, αντιαεροπορικά, για αποναρκοθέτηση κτλ. Και μάλιστα υπήρξε και σήμερα το πρωί από την Βιέννη, από ό,τι ξέρω, μια επικοινωνία του Τόνι Μπλίνκεν με τον Ουμάροφ, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, και τον Κουλέμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, ότι αυτή τη στιγμή ενίσχυση έρχεται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η ενίσχυση χρειάζεται 2-3 μήνες ακόμα, μέχρι να καμφθούν κάποια περίεργα τραμπικά φαινόμενα μέσα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, που δεν θέλουν να πάει βοήθεια στην Ουκρανία. Αν το θέμα το φέρει ο Πρόεδρος του Κογκρέσου για ψήφιση, εγώ το υπογράφω, θα έχει πάνω από 315 σίγουρα γερουσιαστές και βουλευτές υπέρ της Ουκρανίας. Αλλά αφόσον αυτός είναι τραμπιστής και είναι άνθρωπος του Τραμπ, ο Μάικ Τζόνσον αναφέρομαι, ο βουλευτής της πολιτείας Λουιζιάννα, δεν θέλει να το φέρει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή οι πιέσεις είναι σημαντικές, γιατί η Ουκρανία έχει ανάγκη. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και βεβαίως ενώ τα χρήματα αυτά τα οποία θα δοθούν για ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Καταλήγω ότι είναι κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν επιτυχίες των Ουκρανών στη Μαύρη Θάλασσα. Μην ξεχνάμε σήμερα τα μη επανδρομένα υποβρύχια οχήματα έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημίες. Έχουν πάρει άλλον τον στόλο τους οι Ρώσοι από τη Σεβαστούπολη και τον πήγανε στο Νοβοροσίσκ ανατολικότερα. Και συγχρόνως υπάρχουν και άλλα ζητήματα ανοιχτά. Και βέβαια ένα από αυτό είναι που δείξατε με την τριμερή στο Βερολίνο, όπου πιέζεται ο κύριος Σόλτς
Όχι η κυρία Μπέρμποκ. Η κυρία Μπέρμποκ είναι υπέρ. Πιέζει τον κύριο Σόλτς να δώσει τα συστήματα Τάβρος, τους πυράβλους 500 χιλιόμετρων, που φοβάται να τους δώσει, εκτιμώ, ο Γερμανός καγκελάριος, διότι σου λέει μην το χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί εναντίον ρωσικού εδάφους και προκληθεί τάση παγκοσμίου πολέμου ή οτιδήποτε άλλο. Να δούμε πάντως, γιατί οι πιέσεις είναι πάρα πολλές. Γίνονται πολλές επισκέψεις, παρακολούθησε αυτή τη εβδομάδα υψηλόβαθμων παραγόντων από πολλές κυβερνήσεις, από Λιθουανία, ο κ. Νουσέντα, ο πρόεδρος στον κ. Μακρόν. Είδα επίσης τον πρόεδρο της Λετωνίας, στον Μπάιντεν. Έχουμε αυτή πάρα πολλούς και βεβαίως και την πολωνική ηγεσία, η οποία σύσσωμη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Βαρσοβίας, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γύρισαν μετά από το ΝΑΤΟ και χθες είχαμε και τη συνάντηση στο Βερολίνο. Άρα προετοιμάζεται και η Δύση για πολλά σοβαρά, τα οποία, Βαγγέλη, τονίζω, έρχονται. Διότι αυτή τη στιγμή ούτε ο Πούτιν κάνει πίσω, αλλά και η Δύση δεν μπορεί να κάνει πίσω. Κύριε Δρούγο, επειδή πριν αλλάξουμε θέμα, ήθελα να ρωτήσω. Ο Τραμπ που αναφερθήκατε, στον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, και στους τραμπιστές, το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει, ψηφίστε με για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τι σημαίνει ουσιαστικά, πώς μεταφράζεται αυτό, αν όντως δηλαδή έβγαινε ο Τραμπ, με ποιο τρόπο θα τελείωνε ο πόλεμος? Αυτός ο Τραμπ ισχυρίζεται και το έχει ισχυριστεί και πριν από ένα χρόνο, ότι μπορεί να λήξει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας μέσα σε μία ημέρα, σε ένα 24ωρο. Προφανώς σημαίνει αυτή η υποχώρηση απέναντι στη Ρωσία. Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματάνε επί Τραμπ τη διάθεση οπλικών συστημάτων για την εγκατάλειψη της Ουκρανίας, δηλαδή ουσιαστικά στη μοίρα της. Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για την άμυνα της Ευρώπης. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει κάποια συμφέροντα επιχειρηματικά και ευρύτερα τα οποία τον στηρίζουν σε μια λάθος αντίληψη ενός ιστορικού κόμματος όπως είναι το Ρεπουμπλικανικό. Τα τρίζουν τα κόκαλα του αείμνηστου Ρόναλντ Ρέιγαν, του ανθρώπου που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο, ή τέλος πάντων του Ντουάιτ Άιζενχάουερ ή ακόμα και των δύο Μπους, έτσι, και του πρεσβύτερου και του νεότερου. Διότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι ήταν σοβαροί και ήθελαν να στηρίξουν τη Δύση. Δεν μπορεί να γίνουμε αυτή τη στιγμή υποτακτικοί του Πούτιν. Γι' αυτό το λόγο η επιλογή Τραμπ είναι κίνδυνος θάνατος για την ασφάλεια στο παγκόσμιο στερέωμα και μπορεί να δημιουργήσει άπειρα προβλήματα και στον Ατλαντικό με τους συμμάχους και στον Ειρηνικό, εννοώ με την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Γι' αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και η θέση της Ελλάδος είναι σημαντική και εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν επιβεβαιωθεί, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτή, για τον Απρίλιο η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνάντηση με τον Τραμπ, προφανώς κάποια πράγματα θα λεχθούν από αυτά τα οποία δεν έχουν λεχθεί δημόσια μέχρι στιγμής. Γιατί η επίσκεψη στην Οδυσσό έκρυβε και κρύβει πάρα πολλά σχετικά με τη θέση της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο. Στην Οδυσσό που έγινε και πάλι στόχος πυραυλικών επιθέσεων από τους Ρώσους, έτσι. 21 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Εγώ το έχω πει πάντα, Βαγγέλη, και το έχω πει όσες φορές με φιλοξενήσατε, ότι οι απώλειες των Ουκρανών είναι απώλειες αμάχων ανθρώπων και πολιτών. Έτσι, οι Ρώσοι έχουν τεράστιες απώλειες στρατιωτικές. Τώρα μιλούν και για απώλειες αμάχων στο Μπέλγκοροντ και άλλες περιοχές στην Ενδοχώρα, βέβαια. Έτσι, οι Ρώσοι. Ναι, γιατί αυτή τη τελευταία η Ουκρανία, αυτό που είπα στην αρχή, έχουν βελτιωθεί και οι επιχειρήσεις που κάνουν με μη επανδρομένα πλοία, μάλλον υποβρύχια αυτά, και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και το γεγονός ότι έχουν βελτιώσει κάποια πράγματα είναι θετικά, αλλά εξακολουθούν να πιέζονται, θέλω να είμαι ειλικρινής, εξακολουθούν να πιέζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αντίφκα που ανακατελήφθη από τους Ρώσους πριν από σχεδόν ένα μήνα, γιατί τα γύρω χωριά εκεί της περιοχής Κούπιανς και τα λοιπά, να μην πω σε γεωγραφικές λεπτομέρειες, πιέζονται. Άρα στο μέτωπο το Χερσαίο υπάρχει σαφέστατα πίεση απέναντι στην Ουκρανία από τους Ρώσους. Αλλά το γεγονός είναι ότι μέσα σε ένα μήνα έχουν καταρρύψει 13 βαριά αεροπλάνα. Και ιδιαίτερα το Α50, το οποίο είναι εντυπωσιακό αεροπλάνο για ηλεκτρονικό πόλεμο, και τους έχουν χτυπήσει και στα πλοία πάρα πολύ. Γι' αυτό και έγραψα και ένα άρθρο χθες στον Ελεύθερο Τύπο, το οποίο λέει αυτή τη στιγμή ότι η Ουκρανία ήδη αυτή τη στιγμή βάζει για τα καλά χέρι την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Διότι α πούμε φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν το πάνω χέρι και ο ρωσικός στόλος έχει απώλειες, ή αμήνεται ή μεταφέρεται βορειότερα, κυρίως προς τις περιοχές είτε του Νοβοροσίσκ, της επαρχίας Κρασνοντάρ ή οτιδήποτε αλλού. Πάμε να δούμε το επόμενο θέμα και επανερχόμαστε αμέσως με τον κύριο Δρούγο και πάλι στη Γάζα. Θα πάμε. Έφτασε το πρώτο πλοίο εκεί με ανθρωπιστική βοήθεια 200 τόνων από την Κύπρο για τους άμαχους που λιμοκτονούν κυριολεκτικά. Ο Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως στο σχέδιο για τη χερσαία επίθεση στη Ράφα παρά τις διεθνείς πιέσεις και αντιδράσεις. Ενώ η Χαμάς είχε συνάντηση με τους Χούθη της Ιεμένης, με τους οποίους και συντονίζουν τα επόμενά τους βήματα.
Το πλοίο από την Κύπρο που μετέφερε 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας έφτασε υπό την επίβλεψη και Ισραηλινών δυνάμεων στη λωρίδα της Γάζας και ολοκληρώθηκε η εκφόρτωση των προμηθειών ώστε να γίνει η διανομή στον πληθυσμό που έπειτα από 5 και πλέον μήνες πολέμου απειλείται με λοιμό. Άγνωστος είναι για την ώρα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διανομή της βοήθειας στους εκτοπισμένους και μη Παλαιστινίους. Μικροί και μεγάλοι αντιμετωπίζουν την έλλειψη φαγητού και νερού. Στα νοσοκομεία που έχουν μετατραπεί σε μεευτήρια, η κατάσταση περιγράφεται ως τραγική, με παιδιά καθημερινά να μην τα καταφέρνουν. But especially for these pregnant women, because the doctors are reporting that they no longer see normal-sized baby. What they do see, though, tragically, is more stillborn births, more stillborn babies, and more neonatal deaths. Παρά τις προειδοποιήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι θα φέρει καταστροφή, ο Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως για επιχειρήσεις στη Ράφα, όπου και το μεγαλύτερο μέρος των εκτοπισμένων αμάχων, για συμφωνία και χειρίαση Χαμάς, που ζητούσε μέχρι τώρα οριστική κατάπαυση του πυρός για την απελευθέρωση. Ο Μίρολ δηλώνει διατεθειμένη να κλείσει συμφωνία για πάυση των εχθροπραξιών, αξιώνοντας την απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από όλες τις πόλεις και τις κατοικημένες περιοχές, επιστροφή των εκτοπισμένων χωρίς περιορισμούς και είσοδο τουλάχιστον 500 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας. We're working intensively with Israel, with Qatar, with Egypt to bridge the remaining gaps. And to try to reach an agreement. Τα σχέδια επίθεσης στη Ράφα έχουν προκαλέσει ρήγμα στις σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. We haven't seen it. We can't support a major offensive in Rafah that doesn't also include a credible, achievable, executable plan. To take care and to for the safety and security of the more than a million Gazans that are seeking refuge in Rafah. Ο Τζο Μπάιντεν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τσαρλς Σούμερ, που ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ και την αντικατάσταση του Νετανιάχου. He made a good speech and I think he expressed a serious concern. Τις επόμενες εντωμεταξύ κινήσεις τους συντονίζουν οι Χούθοι της Ιεμένης και η Χαμάς με αξιωματούχους των δύο πλευρών να έχουν συνάντηση γι' αυτό. Κύριε Δρούγο, να δούμε λίγο τις εξελίξεις τώρα εκεί στα της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν οι διεργασίες, οι ζυμώσεις, οι διπλωματικές επαφές για μία εκεχηρία. Σε πόσο πραγματικά σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία? Βαγγέλη, τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα της εκεχηρίας. Έχει πλησιάσει αρκετά, αλλά κάποιοι ίσως δεν τη θέλουν ή κάποια στιγμή την τορπιλίζουν ή κάποιοι δημιουργούν άπειρα προβλήματα. Για μένα το ζήτημα εξακολουθεί να είναι ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή για τα δικά του προσωπικά συμφέροντα ή συμφέροντα μιας κλίκας, να το πω έτσι, μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι δεν ευνοεί πολλά πράγματα και έχει συζητήσει με τον αντιστράτηγο Χαλεβί το θέμα της επίθεσης στη Ράφα. Αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο, διότι είναι που είναι η τραγική κατάσταση με 32.000 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί, είναι με 75.000 τα νοσοκομεία σε αρκετές χώρες και όχι μόνο και στην Γάζα. Άρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε χειρότερο αιματοκύλισμα, γιατί η Ράφα είναι υπερσυγκεντρωμένος ο κόσμος από τη βόρεια και κεντρική Γάζα, το μέρη της λωρίδας ενώ προς τα κάτω. Αυτό είναι το ένα και πρέπει να αποφευθεί η Ράφα ή οποιαδήποτε εισβολή. Το δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή ότι αυτή μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην Αίγυπτο. Γιατί όπως ξέρεις είναι η μετάβαση και του Πρωθυπουργού και της Τζόρτζια Μελόνι. Μεταβαίνει αύριο, θυμίζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αίγυπτο μαζί με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Και τον Αλεξάντερ Φανκρό, τον Βέλγο Πρωθυπουργό, ο οποίος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κυρία Μελόνι, γιατί υπάρχει το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ας το κρατήσουμε, δεν έχουμε χρόνο τώρα, να συνδέεται με αυτά, διότι η κατάσταση σε Πληβή δεν είναι καλή και η κατάσταση δεν είναι και στα νότια μέρη της Κρήτης και στη Γάβδο, αρχίζει να γίνεται κρυκτική. Σταματώ εδώ. Το τρίτο είναι αυτή σημαντικό ότι οι ΗΠΑ έχουν διαχωρίσει τώρα πλέον τη θέση τους με το Ισραήλ και είχαμε και στο παρελθόν πριν από 10 μέρες την Καμάλα Χάρη, την αντιπρόεδρο, με άφησε τους Ισραηλινούς, τα λέει κανείς, εκτός. Αλλά και τώρα ο κ. Τσακ Σούμερ που δείξατε σε πολύ ενδιαφέρον βίντεο, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι Εβραίος στο θρήσκευμα, είναι για πρώτη φορά αυστημή και πρόεδρος της Γερουσίας της πλειοψηφίας Εβραίος στο θρήσκευμα. Ο Τσακ Σούμερ είναι, ας πούμε, προσωπό γερουσιαστής της πολιτείας Νέας Υόρκης, μια από τις πιο σημαντικές, και ο οποίος αυστημή είπε αλήθεια. Είπε αυστημή να φύγει ο Νετανιάχου και να γίνουν εκλογές. Έχει ξεκάθαρες κουβέντες, οι οποίες δεν μας άνοιξαν και μην ξεχνάμε και τις σχέσεις που έχει θρησκευτικά με το Ισραήλ. Και έχει δίκιο.
Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να εισακουστούν κάποιες τέτοιες φωνές. Τον δικαιολόγησε και ο πρόεδρος Biden, όπως ξεκάθαρα το δείχνετε στο βίντεο. Είπε, άλλωστε, είναι άνθρωπος ο κ. Σούμερ, ο οποίος δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα, είτε σκάνδαλα ή οτιδήποτε άλλο, είναι υπεράνω τέτοιων πραγμάτων. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και βέβαια, εγώ βάζω και το άλλο που είπατε στο συνδετικό βίντεο, να το πω έτσι, με το θέμα με τους Χούθης, γιατί εκεί εξακολουθούν να έχουμε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε και τη φρεγάτα μας εκεί, έτσι, η οποία ήδη είχε εμπλοκή. Που προχθές τουλάχιστον έδειξε μια δραστηριοποίηση, γιατί εμφανίστηκαν στις οθόνες στο ραντάρ της φρεγάτας δύο ύποπτα αντικείμενα, τα οποία μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι έχουν γίνει διευρυμένες ενέργειες των Χούθης. Μπορεί να μην έχουν πετύχει και ευτυχώς δεν έχουν πετύχει, αλλά δεν κάνουν μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, κάνουν και έξω από τα στενά του Μπαμπ Εμπατέμπ προς το Άντεν, mm-hmm. τη θάλασσα του Άντεν. Γι' αυτό και η Βαγγέλη καταλήγω θέλει και αυτό έτσι μεγάλη προσοχή για το πώς είναι τα πράγματα. Παράλληλα, ετοιμάζουμε και τη φρεγάτα Ψαρά εδώ, γιατί σε τρεις μήνες λογικά που θα τελειώσει η συγκεκριμένη φρεγάτα. Να γίνει η αναπλήρωση με κάποια άλλη. Πάντως, γεγονός είναι ότι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί εμένουν σε επιχειρήσεις κατά των Χούθης, πλήττουν βάσεις και στη Μόκα και στη Χοντέιντα, που είναι οι βασικές περιοχές εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και ευρύτερα. Είναι ένα σημείο στο οποίο θα εστιαστούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ήταν στο παρελθόν με τις επιχειρήσεις των πειρατών ανοιχτά του Μοκαδίσου και των άλλων περιοχών εκεί της Σομαλίας. Ας πούμε, τώρα έχουμε και στην Ιεμένη και ευρύτερα. Πάντως, γεγονός είναι ότι όλα αυτά τα drones είναι ιρανικής προέλευσης. Όλοι αυτοί οι πύραυλοι που έχει η Χούθη στο οπλοστάσιο τους είναι ιρανικής προέλευσης. Κάποιοι κατασκευάζονται από τους ίδιους του Χούθη στην χαοτική Ιεμένη. Αλλά ας τα λάβουμε αυτά σοβαρά υπόψη, γιατί και νομίζω και η επίσκεψη που έκανε ο Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Σκούπης, και ο αρχηγός του ναυτικού κ. Κατάρας, και ο επικεφαλής του επιτελείου, ο υποναύαρχος ο κ. Γρυπάρης από τη Λάρισα, που συντονίζει από εδώ τα όσα γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα, νομίζω ήταν σημαντική, γιατί δείξαμε τουλάχιστον άμεσα αντανακλαστικά για το πώς είναι τα πράγματα σε αυτή την ευαίσθητη, δύσκολη, περίεργη, προβληματική και ασταθή περιοχή. Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.